ακόμα. Με τις απαραίτητες αποστάσεις στους πάγκους, απολυμαντικά γάντια και με ελεγχόμενη τη ροή των καταναλωτών, οι αγορές το πρωί της Δευτέρας στη Λαϊκή Αγορά της Πάτρας. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα. Πιστεύω ότι η ροή ήταν πολύ καλά. Ο κόσμος δεν πλάκωνε όλος μαζί, υπήρχε μια σειρά. Βέβαια οι πολιτές συμμορφώνονται, ο κόσμος προσέχει, όλα πάνε καλά. Οι παραγωγοί έρχονται εκ περιτροπής ένα 15ήμερο αφού οι πάγκοι έχουν μειωθεί στο μισό. Οι αποστάσεις στηρούνται βλαβικά και παρά τα μέτρα οι περισσότεροι εμφανίζονται ικανοποιημένοι παρά το γεγονός ότι η κίνηση σε τίποτα δεν θυμίζει εποχές προ-κορονοϊού. Η κίνηση του κόσμου είναι ελεγχόμενη και τα μέτρα είναι αυστηρά με συνεχείς ελέγχους τόσο από την αστυνομία όσο και από κλιμάκια του Δήμου Πατρέων. Έλεγχος υπάρχει τουλάχιστον ανά μία ώρα, έρχονται οι άνθρωποι της Δημαρχίας και της αστυνομίας και ελέγχουν. Πιστεύω ότι πάμε καλά. Μάσκες, γάντια και αποστάσεις και για όσους ψωνίζουν. Οι λαϊκές αποδεικνύουν ότι μπορούν να μεταφέρουν σε εξωτερικό χώρο μεγάλο όγκο καταναλωτών. Μια χαρά, παιδιά, πήγε δόξα ο Θεός. Ο κόσμος θέλει να ψωνίζει, θέλει τις λαϊκές. Βρίσκει τιμές, βρίσκει προϊόντα, βρίσκει ό,τι θέλει. Τώρα το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με τους περιοριστικούς όρους. Δεν φοβάστε πάντως να έρθετε στη Λαϊκή, έτσι δεν είναι? Παίρνετε τα μέτρα? Παίρνω τα μέτρα μου απολύτως. Γάντια, μάσκες. Αλλάζω τη μάσκα κάθε 4 ώρες. Κρατάω αποστάσεις όσο μπορώ. Η παραγωγή πώς βλέπετε, τηρούν τα μέτρα? Και τους γύρω μου. Καλά θα έλεγα. Τα τηρούν τα μέτρα? Ναι. Το άσχημο με εμάς είναι ότι ερχόμαστε εκ περιτροπής πλέον. Μία μέρα ο ένας, μία μέρα ο άλλος. Προσπαθούμε να γίνει όσο καλύτερα γίνεται η δουλειά. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που είναι σε ισχύ, οι μόνοι που μπορούν να έχουν πάγκο στις λαϊκές αγορές είναι παραγωγή της οικίας περιφέρειας, ενώ έχει απαγορευτεί η πώληση προϊόντων εκτός πρωτογενούς τομέα, εξαιρουμένων των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.